53. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον το ήττα κεφάλαιο. Ήττα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ότε δε κατέβει από του όρους, ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτό λέγω, Κύριε, αν θέλεις δύνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνας την χείραν ο Ιησούς ήγησε αυτόν λέγον, θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, πρόσεχε μην υπιστού το εις μηδένα. Αλλά είπαγε δείξον εις αυτόν, σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρο το οποίον προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς τον εκατόνταρχον, παρακαλών αυτόν, και λέγον, Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ ελθόν, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγο και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχω είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς του τον είπαγε και υπάγει και προς τον άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμε. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, αληθώς σας λέγω ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σάφτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουν συνεκβληθεί στο σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Κι είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, είπαγε, και ως επίστευσας ας γίνησε. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς στην οικία του Πέτρου, είδε την πεθερά αυτού κατάκητον και πάσχουσα πυρετών και πίεσεν τη χείραν αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και σηκώθηκε η πυρέτη αυτούς. Και ότε έγινε εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντα στους κακούς, κακός έχοντας εθεράπευσε. Δια να πληρωθεί το ρηθένδια του Σαΐου του προφήτου λέγοντας, αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν. Ειδών δε Ιησούς πολλούς όχλους ερχομένους περί αυτών, προσέταξε να αναχωρήσω συν εις το πέραν και πλησιάσας εις γραμματεύς, είπε προς αυτόν διδάσκαλε, θέλω σε ακολουθήσει όπου εν υπάγεις. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, οι αλόπεκες έχουν συφολεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικία. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν. Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν, Κύριε, συγχώρησόν με να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, ακολούθημη και άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτόν νεκρούς. Αμήν. Είναι πια ο Κύριός μας ενσαρκωμένος, περπατάει κατά το θέλημα του Πατρός του, σαν Ιησούς ο Ναζωραίος, Σωτήρ, αλλά ταυτόχρονα και σαν Εμμανουήλ, Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Θεός με θυμών. Ο Ιησούς περπατάει, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος τον πλησιάζει, γιατί και πώς. Όχλος πολλής ήταν γύρω του, αλλά κάποιοι ξεχώρισαν. Σήμερα θα λέγαμε είμαστε αρκετοί σήμερα εδώ, αλλά κάποιοι έχουν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν και η ευχή μου είναι όλοι να ξεχωρίσουμε και να πλησιάσουμε τον Χριστό σήμερα. Όλοι μας. Αλλά το εκείνο που έχει σημασία είναι πώς πλησιάζουμε και τι ζητάμε. Ανάμεσα στους όχλους, κατά παράβαση όλων όσα συνέβαιναν και ίσιαν την εποχή εκείνη, υπήρχε και ένας λεπρός. Απαγορευόταν ο λεπρός, ήταν ακάθαρτος να πλησιάσει ανάμεσα σε ανθρώπους,
Αλλά και οι άνθρωποι όταν έβλεπαν φώναζαν ακάθαρτος, ακάθαρτος και τον έδιωχναν. Ή απομακρύνονταν πιο σωστά από αυτόν. Όμως μέσα σε αυτό το λεπρό υπήρχε μια φωτιά. Μια φωτιά πίστης. Εγώ σήμερα θα αλλάξω τη λέπρα με τέλεια και πλήρη θεραπεία και υγεία. Και ξεπέρασε όλους τους ενδιασμούς, τους λογικούς, αλλά και τους πραγματικούς. Και τον πλησίασε, τον προσκύνησε, γιατί είναι αληθινός Θεός, και με πίστη αναγνώρισε ότι αν θέλει μπορεί να τον καθαρίσει. Και το πρόβλημα είναι αν θέλει, και η απάντηση είναι θέλει, αλλά όχι πάντοτε. Και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που πλησιάζεις. Και ο άρχοντας του βασιλιά πλησίασε τον Θεό διά το Ελισέ, αλλά και ο βασιλιάς πλησίασε τον Θεό διά του Ελισέ. Έγινε λόγος Κυρίου και για τους δύο και για όλους. Και σήμερα γίνεται λόγος Θεού για μένα, για σένα και για όλους μας. Το πρόβλημα είναι πώς ακούς, τι ακούς και πώς πλησιάζεις το Θεό τώρα. Τώρα πώς πλησιάζεις το Θεό. Ο Θεός θέλει να μεταβάλει τα πάντα όχι έτσι πως εσύ θέλεις, αλλά με πολύ καλύτερο, πιο ένδοξο και τις περισσότερες φορές διαφορετικό τρόπο. Αν θέλεις μπορείς να με θεραπεύσεις. Πώς, τι να είχες στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή? Όμως εμείς ξέρουμε ότι χρειάζεται μόνο ο λόγος του Θεού. Ο Κύριος τον βλέπει και του λέει θέλω. Καθαρίστη τη. Έτσι πως ήρθες θέλω. Δεν είπε μπορείς, δεν μπορείς. Μπορείς, ο λεπρός είπε μπορείς, το ξέρω. Μπορεί. Αδελφοί, μπορεί. Αδελφούλα μου και αδελφέ μου, μπορεί. Μπορείς, Κυρία μου. Μπορείς. Μπορείς να κάνεις σωτηρία μεγάλη. Μπορείς, Κυρία μου, να βοηθήσεις την πατρίδα μας και να τη σώσεις. Μπορείς, Κυρία μου, σήμερα να σώσεις οικογένειες όλων μας. Μπορείς. Μπορείς να επιστρέψεις όλα τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί. Μπορείς. Εμείς δεν μπορούμε. Κανένας μας. Τίποτα. Θα πάμε όμως και σήμερα, τώρα, θα πάμε σε αυτόν που μπορεί. Σε αυτόν που μπορεί, τώρα θα πάμε. Τώρα να πας. Εκεί που κάθεσαι, τώρα να πας. Έκανα λάθη. Περπατούσα κατά την άποψή μου και κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Εάν θέλεις μπορείς. Και η απάντηση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θέλω. Θέλω. Καθαρίστητη. Και ευθύς καθαρίστηκε. Αυτός είναι ο Χριστός, αδερφοί. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Λίγο πιο κάτω τον πλησιάζει ένας εκατόνταρχος. Άρχοντας. Ο ένας ήταν λεπρός. Δεν έχει σημασία τι είσαι. Αμαρτωλός, άδικος, άνομος, παραβάτης, άρρωστος, λεπρός, φτωχός, κακομύρης. Δεν έχει σημασία. Πλούσιος, άρχοντας. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η προσέγγιση και ο τρόπος. Ένας εκατόνταρχος λοιπόν προσήλθε προς αυτόν και τον παρακάλεσε και του είπε «Κύριε, ο πες μου», δηλαδή ο δούλος που αγαπάω πολύ,
κείται εν τη οικία παραλυτικός και δεινός βασανίζεται. Και ο Κύριος του απαντάει κατά την ερώτησή του. Αδερφοί, αυτό είναι το μήνυμα. Ο Κύριος απαντάει κατά την προσέγγιση και το αίτημά σου. Το αίτημά σου είναι αυτό που θα προσδιορίσει την εξέλιξη της ζωής σου. Ο Σολομών ζήτησε σοφία και σύνεση, του εδόθη και δεν ζήτησε υπακοή και πίστη και δεν του εδόθη. Και έχασε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία του και με το έργο του. Κατά το πλησίασμα, την προσέγγιση σου και την αίτησή σου θα ενεργήσει ο Θεός. Και θα ζούμε σύμφωνα με αυτά που αιτούμε. Αλλά και με τον τρόπο που τα αιτούμε. Λέει, θα έρθω στο σπίτι σου και θα το θεραπεύσω. Απαγορευόταν Εβραίος να εισέλθει σπίτι εθνικού. Και αυτό το ήξερε ο εκατόνταρχος. Δεν θέλει να τον φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο Ιησού. Δεν είναι καλό να φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Είναι λάθος αυτό. Κανέναν. Πόσο μάλλον τον Κύριό μας. Με τα λόγια μας. Με τις σκέψεις μας, με τα έργα μας, με τις πράξεις μας. Να πικραίνουμε, να πληγώνουμε. Έχουμε γνώση, αλλά η γνώση φυσιεί. Έχουμε αγάπη που οικοδομεί. Αυτός έχει και πίστη, ο εκατόνταρχος, έχει και αγάπη και έχει και το ωραιότερο χαρακτηριστικό που αγαπάει ο Θεός και ταπείνωση. Κύριε, δεν λέει σου απαγορεύεται να έρθεις και δεν μπορείς να έρθεις. Γιατί έτσι θα έλεγε κάποιος και ίσως και εγώ. Λέει, Κύριε, μην έρχεσαι γιατί δεν μπορείς να έρθεις. Δεν σου επιτρέπει ο νόμος. Αυτή είναι μία προσέγγιση. Άρα ο εκατόνταρχος έχει τη σωστή προσέγγιση. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, να έρθεις στο σπίτι μου. Δεν είμαι άξιος. Δύο προσεγγίσεις. Πολλές προσεγγίσεις. Με διάφορους και πολλούς τρόπους μπορεί να προσεγγίζουμε το Θεό. Μπορούμε να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους. Μπορούμε να προσεγγίζουμε τον αδελφό μας. Πολλές προσεγγίσεις. Μία όμως είναι η ευάρεστη στο Θεό. Κύριε, δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου. Πρώτη, μορφή προσέγγιση. Δεύτερη, και δεν χρειάζεται. Όχι μόνο δεν είμαι άξιος, δεν χρειάζεται, γιατί ξέρω ότι έχεις εξουσία εσύ. Αλληλούια. Και ταπείνωση και πίστη. Ξέρω ότι έχεις εξουσία. Είσαι με εξουσία. Έχεις εξουσία. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή αγαπάω το δούλο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από εκεί που είσαι, πες λόγο. Πες λόγο και ο δούλος μου θα ιατρευτεί. Όμορφη προσέγγιση, αδερφή. Γλυκιά, τρυφερή, ευάρεστη, σύμφωνα με το Θεό. Τι ωραία, αδερφή, να προσεγγίζουμε έτσι τη γυναίκα μας, τον άντρα σας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους αδελφούς μας. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου. Δεν είμαστε αδελφοί. Δεν ξέρω αν είσαστε, εγώ δεν είμαι πάντως. Και λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά ξέρω ότι ο Θεός μπορεί να με κάνει. Μπορεί να μας κάνει, μπορεί να μεταβάλει το κακό χαρακτήρα σε ένα χαρακτήρα σαν του εκατόνταρχου. Δεν μπορεί, αδελφοί. Τον άθλιο χαρακτήρα μου και τον καλούτσικο χαρακτήρα σας να το μας κάνει όλους τέλειους. Τέλειος. Τέλειος. Κύριε, άλλαξε πρώτα το χαρακτήρα μας. Δεν είμαστε άξιοι να σε πλησιάζουμε και να επικαλούμεθα το όνομά σου στα χάλια που έχουμε. Άλλαξε το χαρακτήρα μας, άλλαξε τη σκέψη μας. Δώσε μας πίστη, δώσε μας αγάπη, δώσε μας ταπείνωση, Κύριε μου. Και ο Κύριος ευαρεστήθηκε.
ευαρέστησε ο εκατόνταρχος, ο εθνικός, τον Εβραίο Ιησού Χριστό, που είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Ευαρέστησε. Εάν καταφέρνεις και ευαρεστείς τον ελάχιστο των αδελφών σου, ευαρεστείς τον Χριστό. Με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε με τον δίνεις να τρώει, είτε να του δίνεις να πίνει άμα διψάει, είτε να τον επισκέφτεσαι, είτε να τον παρηγορείς, είτε να τον ενισχύεις, είτε να τον στηρίζεις, είτε να τον υπηρετείς. Εάν καταφέρνεις και ευαρεστείς τον ελάχιστο, τότε ευαρεστείς τον ίδιον τον Υιόν του Θεού. Μέρα αγαθών αγγελιών ρώταγα, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να είμαι ευάρεστος σε σένα, Χριστέ μου? Θέλω να σε ευαρεστώ. Και ξέρετε τι μου έδειξε, αδερφοί? Ένα μικρό παιδάκι. Όταν ευαρεστείς αυτό το παιδί, ευαρεστείς εμένα. Όταν κάνεις να χαίρεται αυτό το παιδί, κάνεις να χαίρομαι εγώ. Τον ελάχιστο. Και όχι μόνο, όλους. Αυτή είναι η Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Αυτή είναι η Εκκλησία της Αγάπης. Αυτός είναι ο χριστιανός που έχει την ευωδία του Χριστού. Και όχι την κακοσμία του κόσμου ή του κακού χαρακτήρα μου, μας, αλλά έχει την ευωδία του Χριστού. Να ευαρεστείς τους αδελφούς σου που είναι το σώμα του Χριστού και έτσι ευαρεστείς τον ίδιο τον Χριστό. Και το μυστικό για να ευαρεστείς τους αδελφούς σου είναι να τον αγαπάς όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός ποτέ δεν μας έχει κακοκαρδίσει, δεν μας έχει ενοχλήσει. Πάντοτε μας ευαρεστεί. Πάντοτε μας κάνει να χαιρόμαστε. Πάντοτε μας παρηγορεί. Πάντοτε μας ενισχύει. Πάντοτε μας λέει μη φοβάσαι. Πίστευε. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι. Αν εγώ είμαι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Διορθώσου, μετανόησε, έλα πιο κοντά μου. Και συνεχίζει με τις μεγάλες υποσχέσεις του. Εγώ θα σε κάνω βασιλιά και ιερέα του Θεού του Υψίστου. Εγώ θα σε κάνω φως στον κόσμο αυτό. Εγώ θα σε κάνω αλάτι στον κόσμο αυτό. Εγώ θα σε στέλνω πρεσβευτή μου, αντιπρόσωπό μου. Εγώ θα σου αποκαλύπτω μυστήρια και κρυμμένα. Εγώ θα σου φανερώνω την αγάπη του Πατέρα μου. Εγώ θα σε βαφτίζω και θα σε πληρώνω με Πνεύμα Άγιο. Αυτός αγωνίζεται να είναι ευάρεστος σε εμάς. Δεν αξίζει τον κόπο, αδερφοί, να προσευχηθούμε να μας κάνει και εμάς ευάρεστος σε Αυτόν. Είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Κύριε, κάνε μας όλους ευάρεστους τον έναν στον άλλον, και όλους μας ευάρεστους σε Σένα. Αμήν, αδερφοί. Κάνε μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Βοήθησέ μας. Και αμέσως, αδερφοί, χωρίς δισταγμό, είπε ας γίνει κατά το λόγο σου, ας γίνει κατά το θέλημά σου, και την ίδια στιγμή ο δούλος του θεραπεύτηκε. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Μα τόσο εύκολα είναι για το Χριστό όλα. Τόσο εύκολα. Ας έχει δόξα το όνομά του. Σε λίγο μπαίνουν όλοι μαζί στο σπίτι του Πέτρου. Εκεί η γυναίκα που υπηρετούσε πάντοτε, η πεθερά του Πέτρου. Και όσες έχετε πεθερές, είσαστε τυχεροί. Χριστιανές εννοώ. Και εγώ ήμουν πολύ τυχερός. Τώρα είναι στον ουρανό και ελπίζω να τη δω σύντομα. Ελπίζω όχι αυτή να με δει, γιατί αυτή εγώ να τη δω. Εγώ να πάω. Ήταν άρρωστη, δεν μπορούσε να υπηρετήσει. Η καρδιά της όμως το επιθυμούσε. Ήθελε να υπηρετήσει. Θέλεις να υπηρετήσεις, αδερφοί? Θέλεις να υπηρετείς? Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τι ωραία προσέγγιση είναι αυτή προς τον Θεό, που δεν φαίνεται.
Αυτή η γυναίκα ήταν γεμάτη στην καρδιά της από την επιθυμία να υπηρετήσει τον Χριστό, να υπηρετήσει τους μαθητάς του, να κουραστεί. Πόσο ευλογημένοι είναι οι άνθρωποι που έχουν αυτό το ζήλο να υπηρετήσω τον αδερφό μου. Έχει θυσία, έχει κόπο, έχει στενοχώρια, έχει θλίψη, έχει βάρος. Όχι να υπηρετώ για να φαίνομαι, αλλά να υπηρετώ για να ξεκουράζω, να παρηγορώ, να ενισχύω, να βοηθάω, να δίνω χαρά. Είναι και αυτό ένα αίτημα, αδερφοί, που να το κάνουμε και αυτό. Είναι τα μυστικά του Ευαγγελίου αυτά. Να υπηρετείς τον άντρα σου, να υπηρετείς τη γυναίκα σου πρώτα, να υπηρετείς τα παιδιά σου, να υπηρετείς τα αδέλφια σου, να μην περιμένεις να σε υπηρετούνε, να μην στενοχωριέσαι όταν δεν σε υπηρετούνε, να στενοχωριέσαι όταν εσύ δεν υπηρετείς. Είναι μία προσέγγιση μοναδική. Μοναδική. Να υπηρετείς τα αδέλφια σου, τα ελάχιστα αδέλφια σου. Όχι μόνο να τους ευαρεστείς, γιατί μπορώ να ευαρεστήσω κάποιον με έναν τρόπο που δεν με κουράζει. Μπορώ να το κάνω και το κάνω. Αλλά να υπηρετώ κάποιον με έναν τρόπο που με κουράζει, με έναν τρόπο που δεν είναι εύκολος, με έναν τρόπο που με ενοχλεί, με έναν τρόπο που δεν τον μπορώ και καλά-καλά, αλλά πρέπει να το κάνω. Ναι, αδερφοί, αυτή η προσέγγιση, αυτή η προσέγγιση στον Κύριο μέσα από τον αδερφό σου, είναι αυτή που ανοίγει έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης του Χριστού σε σένα, χωρίς να του ζητάς, μα χωρίς να του ζητάς. Ο Κύριος θα σου δίνει αυτά που χρειάζεσαι και τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχουμε αιτήματα, δεν έχουμε? Έχουμε ανάγκες, και μεγάλα αιτήματα, σοβαρά, δύσκολα, αδύνατα. Και θέλουμε ο Θεός να ενεργήσει. Και δεν ξέρουμε πώς να Του το ζητήσουμε. Και δεν ξέρουμε πώς να Τον πλησιάσουμε. Και έρχεται ο Θεός και λέει, έλα να σου πω έναν ωραίο και εύκολο τρόπο. Βάλε στην καρδιά σου την επιθυμία να υπηρετείς. Ιδιαίτερα και να αρχίζοντας από τους ελάχιστους μέχρι και τον τελευταίο, όλους. Βάλε στην καρδιά σου να υπηρετείς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι θα πει περί τον ακυρήτο? Όχι μόνο να προετοιμάζω το κήρυγμα. Ξέρετε, σαν κήρυκας ο Απόστολος Παύλος, όπως φαίνεται μέσα από τη γραφή, δεν ήταν και ο καλύτερος. Το Βαρνάβα θεωρούσαν ότι ήταν, γιατί αυτός έφερνε το λόγο και τον κάνανε παραλίγο στην Έφεσο Θεό. Και πολλοί λέγανε ότι είσαι αδύνατος στην παρουσία σου όταν κηρύττεις, αλλά δυνατός όταν γράφεις. Αλλά αυτός ήξερε ότι υπηρετούσε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πώς? Με ό,τι μπορούσε. Ήταν κήρυκας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά ήτανε και υπηρέτης της Εκκλησίας. Έκλαιγε για τους αδελφούς. Ένα σκανδαλίζεται και εγώ καίγομαι. Αυτό είναι η υπηρέτηση της Εκκλησίας. Είναι ο πιο ωραίος τρόπος να κερδίζεις την εύνοια την ιδιαίτερη του Θεού. Και ο πιο ωραίος τρόπος να χάνεις την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού είναι να αδιαφορείς για αυτούς που σε χρειάζονται. Κάνε μας έτσι, Κυρία μου, σε παρακαλώ. Κάμε να μην υπηρετούμε τον εαυτό μας μόνο και τα δικά μας, αλλά πρώτα να υπηρετούμε τους αδερφούς μας. Αμήν, αδερφοί.
Και την πλησίασε ο Κύριος, άπλωσε το χέρι του επάνω του. Σε ένα δευτερόλεπτο έγινε καλά η γυναίκα. Τέλειωσε. Και άρχισε να υπηρετεί. Την κατέστησε ικανή να κάνει αυτό που επιθυμούσε και αυτό που ήθελε ο Θεός. Τώρα μέσα σε όλα αυτά τα θαύματα πολλοί θέλουν να πλησιάσουν τον Κύριο. Πάει κάποιος, γραμματεύς και του λέει «Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω όπου και αν πας». Ο Κύριος όμως βλέπει την καρδιά. Αυτό είναι το κακό ή το καλό? Το κακό για αυτόν, βλέπει την καρδιά. Και του λέει «Δεν κατάλαβες», λέει, «τι λες. Θέλεις να με ακολουθήσεις για τη δόξα, για τα θαύματα, για να σε υψώνω, για να σε ευλογώ? Όχι, δεν είναι έτσι το ακολουθώ τον Χριστό. Για να ακολουθήσεις τον Χριστό πρέπει να παρνηθείς τον εαυτό σου, να πάρεις το σταυρό σου και έτσι να τον ακολουθείς, γνωρίζοντας ότι και οι αλεπούδες ακόμη έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες. Ο Υιός του ανθρώπου όμως, ο Ιησούς Χριστός, δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή του. Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν θα σε οδηγήσει σε παλάτια. Δεν θα σου χαρίσει μια πλούσια ζωή. Το Ευαγγέλιο δεν είναι Ευαγγέλιο ευημερίας. Έλα και θα σου δώσω τα πάντα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι έλα, συγχωρέστε μου που θα το πω έτσι, και θα μου δώσεις εσύ τα πάντα, λέει ο Χριστός. Έλα και θέλω εσύ να μου δώσεις τα πάντα. Να μου δώσεις την καρδιά σου, τη ζωή σου, την ψυχή σου, την οικογένειά σου. Αμήν, αδερφοί. Έλα και θα μου δώσεις εσύ τα πάντα. Εάν με θέλεις να έρθω για να σου δώσω, κάνεις λάθος μεγάλο. Αν θέλεις να έρθω για να μου δώσεις, τότε βρήκες το σωστό τρόπο της προσέγγισης. Δεν θέλω τα υπάρχοντά σου, εσένα θέλω. Δεν θέλω τα ημών, ημάς θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μην μπερδεύουμε τους όρους, μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας, μην πιστεύουμε σε έναν άλλον Θεό, σε έναν άλλον Χριστό που δεν είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Γιατί όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα, λέει ο Χριστός. Και άγγελος εκ του ουρανού, αν συσκηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Ο Χριστός λέγει στο νομικό που θέλει να τον ακολουθήσει, πρόσεξε. Και οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πουλιά έχουν κατοικίες, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Θέλεις να με ακολουθήσεις? Έφυγε. Δεν το λέει αυτό καλά, αλλά έτσι φαίνεται. Ή έτσι νομίζω. Ας το νομίζω, ξεχάστε το. Δεν ξέρω αν έφυγε ή δεν έφυγε. Να είμαστε ακριβώς ό,τι λέει η Γραφή. Και ένας άλλος εκ των μαθητών τώρα, όχι νομικός πλέον, έρχεται με προϋποθέσεις να συναντήσει τον Χριστό. «Κύριε, συγχώρεσέ με, να πάω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου, δεν είναι σωστό, δεν είναι λογικό? Δεν λέει η Γραφή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου?» Λάθος προσέγγιση. Και για να μην πω λάθος, όχι ευάρεστη στο Θεό, ώστε να αναγκάζεται ο Κύριος να πει «Ακολούθησέ με και άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς. Μην ασχολείσαι με μνημόσυνα, μην ασχολείσαι με κηδείες, όχι δεν θα τους θάψουμε τους ανθρώπους, αλλά ασχολήσουμε να τον ακολουθείς εμένα». Δύσκολα, εύκολα, εξαρτάται από το τρόπο προσέγγισης. Πώς προσεγγίζουμε τον Χριστό? Σήμερα, αδερφοί, να πάρουμε αυτή την απόφαση. Σήμερα να προσεγγίσουμε τον Ιησού Χριστό. Όχι πια με τον Ελισέ, αλλά με τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Σήμερα να προσεγγίσουμε το Θεό. Όχι με τον Ελισέ, αλλά με τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Σήμερα να ομολογήσουμε ότι μέχρι τώρα τα κάναμε λάθος. Δίδαξέ μας, Κύριε, πώς να σε προσεγγίζουμε. Δίδαξέ μας, Κύριε, να είμαστε ευάρεστοι σε σένα.
Δίδαξε μας, Κύριε, και βάλε στην καρδιά μας την αλήθεια Σου. Βάλε στην καρδιά μας το ζήλο. Βάλε στην καρδιά μας την υπηρεσία. Σήμερα άλλαξέ μας. Άλλαξέ μας. Μεταμόρφωσέ μας. Αμήν. Αλληλούια. Ω Κύριέ μου.